Με ενός λεπτού σιγή κατά την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας τιμήθηκε ο Παναγιώτης Βελισάρης, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη συμβολή των οδών Βενιζέλου με Βότση σε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα. Βαρύ ήταν το κλίμα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με την πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Φωτεινή Κόγια να ζητά από τον οργανισμό Λιμένα Καβάλα στην ανάρτηση πινακίδας με το όνομα του Παναγιώτη Βελισάρη που σχεδίασε τις πλωτές εξέδρες. Το μεσημέρι όλοι ακούσατε για ένα ατύχημα που συνέβη και κάποιος συμπολίτης μας δυστυχώς είναι νεκρός. Πρόκειται για τον Παναγιώτη Βελισάρη, τον γνωστό Τάκη, ο οποίος είναι και μέλος του Τοπικού Συμβουλίου Καβάλας για δύο θητείες, ο οποίος γεννήθηκε στην Καβάλα με μεγάλη πολιτική, συνδικαλιστική και πολιτιστική δράση. Ο Τάκης ήταν πολιτικός μηχανικός με μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Υδραυλική και Θαλάσσια Μηχανική, συνδικαλιστής στον χώρο των μηχανικών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Καβάλας του Τμήματος Ανατολικής Μακεδονίας, μέλος για πολλά χρόνια του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Φύλων Γραμμάτων και Τεχνών. Εργάστηκε για 15 περίπου χρόνια στην Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Καβάλας και μετά ως ελεύθερος επαγγελματίας μελετητή σε σημαντικά έργα και ένα εμβληματικό έργο της πόλης, το οποίο μαζί με τον Νίκο του Φεξή συνεργάστηκαν για τη μελέτη του μεγάλου λιμανιού Φίλιππος Β' και δούλεψε για την επέκταση και τα έργα προστασίας λιμενοβραχίων. Όπως ανέφερα, μέλος του Τοπικού Συμβουλίου Καβάλας στις τελευταίες δύο θητείες. Πραγματικά ήταν σοκαριστικό ένας άνθρωπος να περπατά στο πεζοδρόμιο και να βρίσκει ένα τέτοιο τραγικό θάνατο. Στο επόμενο τοπικό συμβούλιο θα τιμήσουμε τον κύριο Παναγιώτη Βελισάρη, τον αγαπητό Τάκη, όπως το αξίζει. Και θέλω να κάνω μια παράκληση μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου προς τον αγαπητό πρόεδρο του ΟΛΚ. Αν θέλουν και αν μπορούμε, θα το στείλουμε και γραπτός. Σε αυτό το υπέροχο λιμάνι μας, με τις τόσες τέλειες πλωτές εξέδρες που τις μελέτες τους τις έκανε ο Τάκης ο Βελισάρης, ας βάλουν μια πινακίδα να γνωρίζουν και οι νέοι αυτόν τον αγωνιστή, αυτόν τον εργάτη, αυτόν τον σεμνό άνθρωπο, τον Παναγιώτη τον Βελισάρη. Σήμερα η πόλη χάνει ένα παιδί της εξαιρετικό. Ένας αξιοπρεπής άνθρωπος έφυγε σήμερα. Δεν έχει σημασία αν ήταν από διαφορετική κομματική παράταξη. Μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο άψογος συνεργάστηκε με όλους τους συναδέρφους του χωρίς ποτέ να δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Στήριξε την παράταξή του, στήριξε την οικογένειά του και στήριξε αυτόν τον τόπο όσο λίγοι από μας. Δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ, τον Τάκη τον Βελισάρη. Είμαστε έτσι σοκαρισμένοι και βαθιά θλιμμένοι για τον άδικο χαμό του Τάκη του Βελισάρη. Και θέλω να εκφράσω τα συλληπιτήρια της παράταξής μου για τον άδικο χαμό του Τάκη Βελισάρη στην οικογένειά του και στην παράταξή του. Ένας άνθρωπος χρήσιμος απλώς, πάντα προσκυνωμένος σε αυτό που θεωρούσε ο ίδιος γενικό καλό, είναι πράγματι τραγικό το περιστατικό και γίνεται ακόμα τραγικότερο. Ο τρόπος με τον οποίο έγινε και ο τόπος με τον οποίο έγινε μέσα στο κέντρο της πόλης, στον Δόμο Βενιζέλου, λίγο μετά το 12ο Δημοτικό Σχολείο, σε μια ώρα όπου τα παιδιά αποχωρούσαν, οι μαθητές αποχωρούσαν, τα νύπια αποχωρούσαν από το 12ο Δημοτικό Σχολείο. Μόλις προχθές στη γιορτή του Πολυτεχνείου είδα τον Τάκη τον Βελισάρη με τη μάσκα του προφανώς για να προφυλαχθεί από τον κορονοϊό και ξαφνικά διαβάζουμε στα social ότι έχασε τη ζωή του μέσα στο κέντρο της πόλης. Θεωρώ ότι πρέπει να μας προβληματίζει τελικά και η πόλη, το κέντρο της πόλης, γιατί τη γλιτώσαμε πριν λίγο καιρό όταν ένα αυτοκίνητο ήρθε από το αντίθετο ρεύμα στο ρεύμα εκεί στην Ερυθρού Σταυρού. Τώρα έχουμε αυτό τον χαμό ενός, θα έλεγα, συνεπή αγωνιστή όπως είναι και ο κύριος Ποτόλιας. Μην φανταστείτε ότι ο κύριος Βελισάρης δεν ήταν εν ζωή κάτι αντίστοιχο με τον κύριο Ποτόλια, γιατί πρέπει να πεθάνει κάποιος για να ακούσει καλά λόγια. Ήταν ένας συνεπής αγωνιστής, όπως είπε και η κυρία Τσανάκα, στις ιδέες του και νομίζω ότι η πόλη μας κάνει έναν έντιμο άνθρωπο, έναν αξιοπρεπή άνθρωπο
Και φαντάζομαι ότι εγώ δεν το ήξερα αυτό που άκουσα σήμερα για το ότι αυτός είχε σχεδιάσει τις εξέδρες στο λιμάνι. Με τον Τάκη τον Βλησάρη, αν και σε διαφορετικές παρατάξεις γνωριζόμασταν χρόνια, βρεθήκαμε στην ίδια μεριά διεκδίκηση δικαιωμάτων των μηχανικών συναντέλφων μας σε διάφορους αγώνες. Πάντα ήταν συνεννοήσιμος, ήταν μια βαθιά προσωπικότητα, όχι μόνο άρτια επιστημονικά, επιστημονική, γιατί ήξερε πάρα πολύ καλά τα λιμενικά έργα. Πολλές φορές στηριχτήκαμε πάνω του. Είναι πραγματικά, σήμερα είναι μια τραγική ημέρα για την πόλη, με τέτοιο άδικο τρόπο να χάνεται ένας άνθρωπος στα καλά καθούμενα εκεί που περπατάει αμέριμνος. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να εκφράσω τα θερμά συλληπιτήρια στους οικείους του Τάκη του Βελισάρη, ενός αξιόλογου επιστήμονα, ο οποίος έχει προσφέρει ανεδιοτελώς στον τόπο μας, στην τοπική αυτοδιοίκηση, μαζί με τον Βασίλη τον Θεοδωρίδη, δύο αυτοδιοικητικοί, γιατί και οι δύο ήταν επιστήμονες. Για τον Βασίλη δεν έχουμε πει τίποτα, κύριε Πρόεδρε, τον κύριο Θεοδωρίδη. Και θα ήθελα αυτοί οι δύο συμπολίτες μας, οι οποίοι υπηρέτησαν και την τοπική αυτοδιοίκηση, ο Βασίλης σαν δημοτικός σύμβουλος, ο Βελισάρης σαν τοπικός σύμβουλος, γιος του αέμνηστου Βελισάρη, του γυμνασιάρχη μας, στο πρώτο αρένο Καβάλας, ελαφρύνανε το χώμα τον οποίο θα το σκεπάσει